Είναι προϊόν του εκνευρισμού των παιχνών των ομάδων. Για να δούμε τον Ματζιόλα εδώ, στην αγαπημένη θέση του Ρετζιά. Εκείνος από εκεί δεν αστοχεί. Η θέση του high post είναι η αγαπημένη του Ευθύμη Ρετζιά και όπως βλέπετε εδώ θα πετύχει εύκολα από το καλάθι. Εκεί δεν αστοχεί με τίποτα σχεδόν. Το Περιστέρι το οποίο απάντησε με ένα σερί 4-0 στο 5 από τον Ρετζιά. Το σουτ χωρίς επιτυχία, το rebound από τον Bonner. Μαματζιόλας τώρα. Προσπάθεια για το lay-up. Ένα παλικαρίσιο, θα μου επιτρέψετε την έκφραση να το χαρακτηρίσω έτσι, από τον Αγγιλέα Μαματζιόλα. Άλλη μια φορά εδώ η φάση, το lay-up μπροστά σε Μάξε και αποσκήτη από τον Αγγιλέα Μαματζιόλα που στέλνει τον ΠΑΟΚ το συν 3, 11-8 το σκορ, 12 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Η backdoor θαυμάσει από τον Μάξε στον Τσίτουμ. Να λοιπόν που πέρα από το άγχος και την νευρικότητα οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν τη διάθεση να προσφέρουν και θέαμα. Απολαύστε για άλλη μια φορά τη φάση χωρίς σχόλια. Depps. Ελευθερώθηκε το jump shoot. Το follow από τον Άντωνι Μπόνερ. Το καλάθι για τον ΠΑΟΚ με τον θαυμάσιο αυτό τρόπο που θα ξαναδείτε και αξίζει να ξαναδείτε από τον Άντωνι Μπόνερ. Ναι κύριε Πετρόπουλε. Πραγματικά βλέπουμε πάρα πολύ στον ευκλειδιασμό με τον Depps μπροστά από τον Γκούρομι. Το σκόρ είναι 15-10. Ο ΠΑΟΚ το συν 5, 11 λεπτά. Αλλά στον Ρετζιά. Μαματζιόλας δίστασε να κάνει το σουτ τριών πόντων. Το σουτ από μέση απόσταση έστωχο από τον Δικαιώθηκε για την επιλογή του. Και Γιώργο πρέπει να πούμε ότι έχουμε συχνές εναλλαγές στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Θα απαντήσει ο Ντράγκαν Σάκοτας αυτές τις συχνές εναλλαγές στην άμυνα που εφαρμόζει ο Σκάιλς και ο ΠΑΟΚ. Ο Αλμπέρτη θα καρφώσει εκεί στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Το σκορ γίνεται 17-14. Μπουντούρης, Ρετζιάς με τον Τσίτουμ κολλημένο πίσω του. 6-7 δευτερόλεπτα, το σούτ από το Ρετζιά και το καλάθι μπροστά από Τσίτουμ και Αλμπέρτη. Από εδώ και στο εξής. Πολύ εύστοχη επισήμανση από τον κύριο Πετρόπουλο. Η ραβέρς από τον Γιαλούδη και το καλάθι μπροστά από τον Κορονιός που τρέχει το Περιστέρι στον ευθυδιασμό. Για να δούμε μπροστά από τον Depps το εκπληκτικό κόψιμο από τον Γιώργο Μπαλογιάννη σε μια φάση που σίγουρα θα ξαναδούμε. Εδώ ξανά προσπάθησε ο Κορονιός. Θα διορθώσει μπαζεύοντας το rebound. Δεν θα πετύχει το καλάθι, θα το πετύχει όμως με το follow που είδατε ο Άντωνι Μπόνερ. Ο ΠΑΟΚ που εξασφαλίζει μία διαφορά 10 πόντων, ξανά εδώ η φάση. Εδώ το follow από τον Άντωνι Μπόνερ, ο οποίος αποσύρθηκε στον πάγκο. Ο Νικολαίδης θα ευστοχίσει από τη γραμμή των προσωπικών βολών. Τώρα των 10 πόντων, που γίνεται 11 τώρα. Στους δέκτες σας ο Σκάιλς. Εγκατέληψε το σταυροπόδι με το οποίο τον απολαύσαμε στο ξεκίνημα του αγώνα. Σίγουρα οι 21 πόντοι για το Περιστέρι είναι πάρα πολύ λίγοι. Βλέπουμε ότι έχει νευρικότητα στο σουτ, 0 στα 8 τρίποντα, 7 στις 13 βολές. Τα καλάθια που έχει πάρει κυρίως θα έχει πάρει από αριθμό πόντων από τον ΠΑΟΚ. Αμερικανός που φτάνει τώρα τους 11 πόντους. Μπουντούρης πήρε την εσωτερική, πέτυχε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ από τον Γκαγκαουδάκη. Γιώργο, αν μπορούμε να δούμε τον Γκαγκαουδάκη το έργο, βλέπουμε επίσης από πλευράς ΠΑΟΚ μόνο δύο λάθη, δηλαδή οριμότητα, ποιότητα στο παιχνίδι. Με τον 6 και 25 προκειμένου να ροκανίσει την διαφορά και να πλησιάσει το σκορ, το οποίο βρίσκεται τώρα στην τιμή των 38-23. Ρετζιάς ο οποίος θα ανταποδώσει. Να βλέπετε την τελευταία πετυχημένη προσπάθεια από τον Ευθύμη Ρετζιά. Το ημίχρονο τελειώνει εδώ, 40-23. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στα αποδυτήρια με μια διαφορά υπέρ του 17 πόντων. Το Ρετζιά εκεί έκλεψε ο Μπόνερ. Μαματζιόλας για τον Depps. Μπροστά από ο Γκούροβιτς και Τσίτουμ θα πετύχει το καλάθι με αυτό το lay-up που μόλις είδατε. Γιώργο, πραγματικά ο ΠΑΟΚ είναι σε μεγάλη μέρα. Είδαμε χαρακτηριστικά σε μεταμπλό. Άστοχη το rebound από τον Μάξεϊ. Έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Μπόνερ που τρέχει τον ΠΑΟΚ. Μαματζιόλας θα καρφώσει το καλάθι του Περιστερίου. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να πετύχει το Περιστέρι το πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ. Φεύγει στον εφηδιασμό, δεν είναι έτσι κύριε Πετρόπουλε? Σίγουρα είναι έτσι. Έχει μεγάλα
Τεπς. Μαζιόλας, νέος σου τριών πόντων. Εύστοχο από τον Αϊκυλέο Μαζιόλα, είναι το πρώτο τρίποντο για τον Αϊκυλέο Μαζιόλα που φτάνει τους 6 πόντους. Αλλά και το διαδίζησης, σκόνταψε πάνω στο Ρετζιά, έκλεψε ο Μπόνερ προς τη μην. Προσέξτε με τι πάθος διεκδίξαν την μπάλα εκεί Μπόνερ και Κορονιό. Η μπάλα στον Μαμαντιόλα που θα πετύχει το καλάθι, το οποίο μετράει, αλλά θα πάρει ταυτόχρονα και το φάουλ. Από τον Τσίτουμ που φτάνει τα 3 φάουλ και πατάει πλέον στην διακεκαυμένη ζώνη, ενώ εσείς ξαναβλέπετε την πολύ πετυχημένη προσπάθεια του Αχιλέα Μαμαντιόλα. Το ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα σερί 7-0. Ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερα λάθη, αν και κανονικά πρέπει να πηγαίνει σε αργές επιθέσεις. Το περιπετειώδες καλάθι για τον Ντέλ Ντέψ. Να πω το εξής, εγώ δεν είπα ότι πρέπει να πηγαίνει σε αργές επιθέσεις το ΠΑΟΚ. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να τρέξει. Με επιστρέψει στο Αλεξάνδριο, κυρίες και κύριοι, και μια απρόβλεπτη εξέλιξη, μια δεύτερη τεχνική ποινή στον Σκοτ Σκάιλ που τον στέλνει στα αποδυτήρια. Θα παρακαλούσα πολύ τον Γιώργο Καστάνη να μας πει τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο χρεώθηκε με τη δεύτερη τεχνική ποινή ο Αμερικανός coach του ΠΑΟΚ, Γιώργο. Ο κύριος Απλανός υποστήριξε εδώ στο κομισάριο του αγώνα ότι ο κύριος Σκάιλ, ο προπονητής των ΠΑΟΚ, τον έβριζε με ακατανόμαστες εκφράσεις και για αυτό το λόγο του έδωσε και τη δεύτερη τεχνική ποινή, που σημαίνει και την αποβολή του από τον αγωνιστικό. Μπορεί να επηρεάσει αυτή η εξέλιξη, η αποβολή του Σκάιλ, το παιχνίδι και τον ΠΑΟΚ, ενώ στους δέκτες σας βλέπετε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Καρούση να λέει στον πάγκο του ΠΑΟΚ να καθίσει κάτω. Ναι, κύριε. Με τους παίκτες αλλάζει άμυνες, σίγουα έχει το ρυθμό. Τώρα θα δούμε αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό να είναι μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχει μια διακοπή στο παιχνίδι από τον κύριο Καρούση για κάποια συνθήματα που ακούστηκαν σε βάρος από την εξέδρα. Ο λόγος του Γιώργου Καστάνη, Γιώργο. Γιώργο, ο κύριος Καρούσης ζήτησε, πήγε στον κομισάριο του αγώνα και είπε ότι την επόμενη φορά που θα ακουστούν αυτά τα συνθήματα θα πάρει τη σφυρίχτρα εδώ και θα φύγει. Αλλά τώρα βλέπουμε τον κύριο Ζαβλανό να παίρνει τη σφυρίχτρα και να αποχωρεί. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Πάντως βλέπω τους δύο διαιτητές και τον κομισάριο να αποχωρούν. Στην εξέδρα κατευθύνθηκε στον γραμματεία, απευθύνθηκε στον κομισάριο του αγώνα και είπε ότι εάν δεν σταματήσουν να φωνάζουν έτσι, τότε θα πάρω τη σφυρίχτρα μου και θα φύγω. Αμέσως μετά ο κύριος Ζαβλανός πήρε την πρωτοβουλία, πήρε τη σφυρίχτρα που είχε αφήσει προς τη στιγμή ο κύριος Καρούσης στον πάγκο της γραμματείας και αποχώρησαν και οι δύο διαιτητές μαζί με τον κομισάριο. Τώρα από ότι... Η παρουσία του Μάξη σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή. Βλέπουμε έχει 12 πόντους και 9 επιθετικά rebound, αν διαβάζω καλά τα στατιστικά στοιχεία. Ναι. Ένα αμυντικό και 9 επιθετικά, σύνολο 10. ΠΑΟΚ με τον Μπουντούρη. Γιαννούλης μακριά από το καλάθι. Μπαλογιάννης με το ταμπλό θα πετύχει αυτό το δύσκολο καλάθι. Γιώργο Δόπερ. Μάλιστα, η διαφορά που πηγαίνει στους 23 πόντους. Ο επνιδιασμός για τον ΠΑΟΚ με τον Ντεπς που θα φτάσει σε αυτό το εύκολο lay-up, προλαβαίνοντας εκεί Γκαγκαουδάκη και Μωρέτη. 63-38 η διαφορά που συνεχώς αυξάνεται στους 25 πόντους. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα σερί 6-0 και αντιαθλητικό φάουλ από τον Τσίτου. 63-38 το σκορ και 64-38 τώρα, χάρη στην πρώτη εύστοχη βολή του Νίκου Μπουντούρη, και είδατε ότι άρχισαν ήδη τα πανηγύρια στην εξέδρα από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Στον Ντέλ Ντέψ, ο Αμερικανός, ο οποίος πάει στην γραμμή των προσωπικών βολών, 8 τα ομαδικά φάουλ για το Περιστέρι και 8 για τον ΠΑΟΚ. Ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος ετοιμάζει τον κάτι λέει στον Κούροβιτς. Ο Ντέψ στην γραμμή των προσωπικών βολών. Εύστοχος ο Αμερικανός. Η διαφορά συνεχώς και αυξάνεται, 66-38, πικό διαδικαστικό χαρακτήρα. Εδώ και αρκετή ώρα πιστεύω. Ο Γιαννούλης που θα ευστοχίσει, 60 την Προύσα, σε κένον τον αλυσμόνητο διπλό τελικό. Καλή παρουσία του Ντεπς, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο έχει 5 πόντους. Βλέπει είχε να έχει 3 παίκτες του μέσα στους πρώτους 11 στον σχετικό πίνακα των σκόρες της Α1, στη δεύτερη θέση τον Κορονιό, στη δέκατη τον Τίτου
και στην, το εισιτήριο της πρόκρισης του για την Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου. Και η εκτίμηση δική μου είναι ότι δεν είχε τις απαραίτητες λύσεις για να βγάλει αυτή τη σειρά των πολύ δύσκολων αγώνων. Εδώ ο Τσέκος θα πετύχει το καλάθι, είναι το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι που πανηγυρίζεται ανάλογα από το παδού του ΠΑΟ. Οι πάντες του κεφάλου που τρέφουν μια μεγάλη συμπάθεια σε αυτόν τον φιλότιμο γίγαντα. Σίτου προσπαθεί να πετύχει εκεί το καλάθι μπροστά από Νικολαίδη και Ρετζιά. Θα πάρει, έχασε το εισιτήριο από τον Ιρακλή και τον Πανιέρα και δέστε εδώ τα πανηγύρια των οπαδών του ΠΑΟΚ στις εξέδρες του Αλεξάνδρου. Το σκορ συνεχώς και αυξάνεται. Σε 16 πόντους είναι ο πιο παραγωγικός παίκτης του αγώνα για το Περιστέρι. Ρετζιάς, όλα επιτρέπονται τώρα. Τώρα όλα επιτρέπονται. Ακόμα και για τον Ρετζιά να δοκιμάζει, όπως βλέπετε και εσείς εδώ, σουτ 3 πόντων. Επίσης που το αρμόζει με βάση την προϊστορία του. Ο ΠΑΟΚ που επαναλαμβάνω επιστρέφει στην Ευρωλίγκα, την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, μετά από απουσία 2 χρόνων, 77-47 το σκορ, να μορφώσει, να ξαναγεννήσει τον ΠΑΟΚ από τις τάχτες του και με όπλο του την άμυνα made United States. Αν μας επιτραπεί, κυρίες και κύριοι, και αυτή η έκφραση, να πρόξει τον ΠΑΟΚ στην υλοποίηση στόχου του. Το παιχνίδι εδώ τελειώνει. Πάμε γρήγορα. Νίκη του Δικεφάλου του Βορρά επί του Περιστερίου με 78-47 και την πρόκριση στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Να συνδεθούμε με τον Άρη Νικολάκη που βρίσκεται στην πλατεία του Λευκού Πύργου για να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Άρη, σε ακούμε. Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την πλατεία του Λευκού Πύργου, όπου οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχουν κάνει το δεύτερο σπίτι τους. Η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, η Βόρεια Ελλάδα ζει πλέον στον αστερισμό του ΠΑΟΚ. Μετά τον θρίαβο στο ποδόσφαιρο ήρθε η ώρα και το θρίαβο και το μπάσκετ. Μάλλον αδύνατο να μπορέσω εγώ να σας πω τι γινότανε. Είναι δυστυχώς μόνο ένα δείγμα από το τι γίνεται στο Λευκό Πύργο, καθώς από την ώρα που τελείωσε το παιχνίδι στο Αλεξάνδριο, περισσότεροι από 6-7 χιλιάδες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ήρθαν εδώ στην πλατεία του Λευκού Πύργου για να γιορτάσουν την πρόκριση της ομάδας τους στην Ευρωλίγκα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε για μια ακόμη φορά να αποκριθεί στην Ευρωλίγκα. ΠΑΟΚ, ολέ, 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 ΠΑΟΚ, ολέ, ολέ, ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε να πάρει νίκες που για άλλους θα ήταν ακατόρθωτες και να χαρίσει την ομάδα του, τους φιλάθλους, αυτή τη χαρά. Δυστυχώς, μάλλον ευτυχώς για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, αυτό που συμβαίνει είναι μεγάλη χαρά. ΠΑΟΚ, ολέ, ΠΑΟΚ, ολέ, 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 ολέ,